Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν εδώ και λίγα λεπτά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να σπάσουν το μέτωπο στην κατεύθυνση προς το Κουράχοβο, καθώς μετά από σκληρές μάχες που διήγησαν αρκετές ημέρες, κατέλαβαν πλήρως τον οικισμό Ουκραίνσκ και τώρα προχωρούν προς τα νότια, όπου ήδη άλλες ρωσικές μονάδες μάχονται με τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται στον οικισμό Γκορνιάκ, χτυπώντας τους σκληρά, καθώς υπερέχουν σε απόλυτο βαθμό ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και τον αριθμό πυρομαχικών που έχουν στη διάθεσή τους, με πληροφορίες να λένε ότι είναι θέμα ωρών να καταλάβουν και αυτόν τον οικισμό, πίσω από τον οποίο βρίσκεται η πόλη Κουράχοβο, που αποτελεί και τον τελικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων. Η είδηση μάλιστα της πτώσης του Ουκραίνσκ στα ρωσικά χέρια επιβεβαιώθηκε και από βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, από το οποίο και βλέπουμε κάποια screenshots με άνδρες της 114ης Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων να αναρτούν τη σημαία τους στον άξονα εξαρισμού του ορυχείου στο Ουκραίνσκ, που αποτελούσε την τελευταία γραμμή άμυνας των Ουκρανών. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως αν πέσει σύντομα και το Σελίντοβο, τότε δεν θα μιλάμε για σπάσιμο του μετόπου, αλλά για κατάρρευση.